Κάθριξη 5 ετών σε 79χρονο Αθηναίο για ασέλγια σε ανήλικο αγόρι που σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2017 στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, επέβαλε χθε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λάρισα. Η υπόθεση εκδικάστηκε χθε για πρώτη φορά και ο κατηγορούμενο αρνήθηκε τη ασέλγη πράξη. Το δικαστήριο όμω δεν πίστηκε. Τον έκρινε ένοχο με ομόφωνη απόφαση και το επέβαλε κάθριξη χωρί ελαφρυντικό. Του έδωσε όμω τη δυνατότητα η έφεσή του να έχει αναστέλουσα δύναμη. Το παιδάκι, όπω αποκαλύφθηκε, ήταν σε επίσκεψη με τη μητέρα του στη θεία του που διέμενε στο δώμα εξοχικού σπιτιού του Αθηναίου που της είχε παραχωρηθεί όταν σημειώθηκαν οι πράξεις. Ο ανήλικος ήθελε να παίξει παιχνίδι στο κινητό του τηλέφωνο και πήγε στο ισόγειο για να έχει καλύτερο WiFi. Ο 79 χρονο βρήκε τότε χρόνο να ξεγελάσει το παιδί να το πάει στην καρβατοκάμαρα και να ασελγίσει. Δύο μήνε αργότερα, ο ανήλικο μίλησε για το συμβάν, έλυσε τη σιωπή του και μοιράστηκε την τραυματική εμπειρία με τη μητέρα του. Η οικογένεια απευθύνθηκε στη δικαιοσύνη. Ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του 79 χρονου και ο κατηγορούμενο σκήθηκε το Σεπτέμβριο του 2017 για εξηγήσει και αφέθηκε ελεύθερο. Η εισαγγελέα πάντω ήταν κατηγορηματική και σημείωσε ότι έγινε ασέλγια, τη ενοχή του κατηγορουμένου. Το δικαστήριο συντάχθηκε και επέβαλε κάθριξη με καταπλειοψηφία απόφαση και απέρριψε τον ισχυρισμό τη μετέπειτα καλή συμπεριφορά του κατηγορούμενου. Ο καταδικάστη άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερο.